Επιστροφή στο στούντιο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Αλέξανδρος Θάνος, κοντά μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αυτό που λέγαμε και πριν από την εκπομπή, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, έγινε μεγάλος λόγος για το 112, για το νούμερο της έκτακτης ανάγκης. Πώς μπορούμε να ταιριάξουμε και τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε στο εξής, έτσι ώστε να υπάρχει η πρόληψη, να μην υπάρχει πανικός όμως, που είναι αυτός που διώχνει στην ουσία τους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε να είναι όλοι ασφαλείς, να μένουν στον προορισμό του διακοπό του στην προκειμένη περίπτωση στη Χαλκιδική, χωρίς να πανικοβάλλονται οι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία πάρα πολύ μεγάλη, ακριβώς γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, ναι, και στον πανικό. Ναι. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την πολιτική προστασία βγάζει τα έκτακτα αυτά ανακοινοθέντα, τα οποία βγαίνουν από την πολιτική προστασία, τα οποία περιγράφουν τι πρέπει να κάνει κάποιος ώστε να αποφύγει την ταλαιπωρία ή να αποφύγει ακραίες συνθήκες, οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακαιρεότητα. Αυτά δεν τα στέλνουμε κατευθείαν άμεσα στους πολίτες, αλλά τα στέλνουμε στους φορείς, τα στέλνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν, παραδείγματος χάρη στην προκειμένη περίπτωση ενός ξενοδόχων, τα στέλνουμε στα ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσουν να θέσουν υπόψη των πελατών τους τα στοιχεία τα οποία, mm-hmm, και τα δεδομένα τα οποία τα καιρικά θα δημιουργηθούν. Και γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν το νου τους οι άνθρωποι, φυσικά, και αφενός και αφετέρου να μπορέσουν να προστατευτούν από αυτό που έρχεται. Τώρα, η τεχνολογία πλέον βοηθάει να υπάρχει μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Το 112, όπως σε όλο τον κόσμο, είναι ένα εργαλείο το οποίο στέλνει πραγματικά σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλα μέσα την πληροφορία για έκτακτα φαινόμενα. Νομίζω ότι εκ των όνων κάνει θα πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς όπως στέλνουμε εμείς από την πολιτική προστασία το δελτίο των έκτακτων καιρικών φαινομένων, το οποίο θέλει προσοχή, θα πρέπει να συμβαίνει αυτό και με τις φωτιές και με οτιδήποτε, όχι μόνο στα καιρικά φαινόμενα δηλαδή. Είναι απλό. Θα πρέπει όμως να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί πανικό και να μην διώχνει τον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεστε, άμα στέλναμε εμείς ότι θα έρθει τυφώνας, παραδείγματος χάρη, ή κυκλονικά συστήματα θα έρθουν και θα χτυπήσουν τη Χαλκιδική, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κύμα φυγής τέτοιο που θα δημιουργήσει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θα έπρεπε. Πάντως είναι γεγονός ότι στη Χαλκιδική όσοι βρέθηκαν πέρα από τους ιδιώτες με τις παραθυριστικές τους κατοικίες, που ο καθένας αντιμετωπίζει τα δικά του ζητήματα, όσοι βρέθηκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες, όσοι βρέθηκαν σε κάμπινγκ της Χαλκιδικής, σε νοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, δεν έπαθαν κάτι, με εξαίρεση τον πατέρα με τον γιο στην περιοχή της Νέας Ποτίδεας, που εκεί συνέβη δυστυχώς το μοιραίο με το δέντρο που έπεσε. Οι άνθρωποι που ήταν στα κάμπινγκ, για παράδειγμα, δεν έπαθαν το παραμικρό. Οι υποδομές οι τουριστικές, καλώς διασφαλισμένες και με όλα τα προβλεπόμενα, νομίζω ότι εξασφάλισαν αυτό, να μην έχουμε ατυχήματα. Ναι, και εδώ θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι και πιο αυστηρές από εδώ και πέρα. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή η Νότια Ελλάδα είναι, και ειδικά τα νησιά, είναι μαθημένα με τους ανέμους. Εμείς δεν είμαστε εδώ, ειδικά η Χαλκιδική που έχει ένα ήπιο κλίμα. Δεν έχει, δηλαδή, είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις να έχουμε έντονους ανέμους στη Χαλκιδική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Μελιτέμι πιάνει πιο κάτω, κυρίως από το Κυκλάδης και πιο κάτω. Εδώ μιλάμε όμως για κλιματική αλλαγή, η οποία φέρνει νέα δεδομένα στο κομμάτι της προστασίας των υποδομών. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να είναι αυστηρές και να τηρούνται. Τα δέντρα έκαναν τις μεγαλύτερες ζημίες, κύριε Θάνο. Όσο όμορφο και να είναι αυτό το πράσινο που λέμε, νομίζω ότι τα δέντρα έκαναν τις μεγαλύτερες ζημίες. Αυτά ήταν που πέσαν πάνω σε σκεπές και στη συνέχεια κατέρευσαν σκεπές στους δρόμους, στις κολόνες, στις ΔΕΗ. Ναι, και δέντρα τα οποία, και μάλιστα και κολόνες ΔΕΗ που αντέχουν, και ειδικά το δίκτυο της υψηλής τάσης του ΑΔΜΗ, που αντέχει και είναι, δεν μιλάμε για τις ξύλινες κολόνες. Ναι, ναι. Οι οποίες είναι κατά μήκος του τέτοιου, αλλά μιλάμε για την υψηλή τάση που δεν άντεξε. Βλέπουμε ότι λοιπόν οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να τίθενται σε νέα στάντα και θα πρέπει να τηρούνται φυσικά και να ελέγχονται. Εδώ βλέπουμε ότι για πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την πολιτεία έχει δοθεί τη δυνατότητα να ουσιαστικά να διευθετήσει ότι οποιοδήποτε είχε προβλήματα με τέτοιου είδους κατασκευές να μπορεί να τις νομιμοποιεί. Έτσι, αλλά θα πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα να γίνει έλεγχος αυτών των. Και να γίνουν απαραίτητες επισκευές και να δοθούν και τα κίνητρα πλέον. Γιατί αυτά τα φαινόμενα, όπως είπαμε, θα έρχονται
και θα ξανάρχονται στο μέλλον, οπότε θα πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε είτε σε επίπεδο υποδομών, είτε επίπεδο συντονισμού δράσεων, και βλέπουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματικά έδωσε εξετάσεις δύσκολες σε αυτό. Ο Περιφερειάρχης ήταν από την πρώτη στιγμή ο Απόστολος Τζικώστας στο πεδίο της καταστροφής και έγινε μία άνευ προηγουμένου, μπορούμε να πούμε έτσι, σύμπλευση δυνάμεων όλων των Υπουργείων και μπόρεσε μέσα σε, όπως μας είπαν οι ΔΕΗ, ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που αντιμετώπισε το δίκτυο της ΔΕΗ από την ιστορία, στην ιστορία της, στη σύγχρονη ιστορία τέλος πάντων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να γίνει και πάθημα, μάλλον έγινε το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα, αντίθετα, για να μπορέσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φυσικά οι πολίτες να παίρνουν και μέτρα αυτοπροστασίας. Έτσι, δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη πλέον σοβαρά τα έκτακτα φαινόμενα αυτά και φυσικά τις προειδοποιήσεις που θέτει η πολιτική προστασία. Θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη, όχι μεταχείριση όσον αφορά τη Χαλκιδική, αλλά κάποια ιδιαίτερη καμπάνια, θα δούμε κάτι πιο έντονο τώρα στη συνεργασία με τον ΕΟΤ, με το Αυτό ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με τον Υπουργό στη συνάντηση που είχαμε με όλους τους τουριστικούς φορείς. Θέλουμε μια επικοινωνιακή, έτσι, ένα καμπάνια η οποία να δείχνει την κανονικότητα που έχει έρθει, ο προορισμός που λέγεται Χαλκιδική, ώστε να μπορέσουμε να, αν και δεν έχουμε δει ιδιαίτερη κάμψη στις κρατήσεις από αυτό το γεγονός, σίγουρα όμως έχει επηρεάσει την κοινή γνώμη και στον εσωτερικό τουρισμό, όχι μόνο στον τουρισμό που περιμένουμε απ' έξω. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε μια εικόνα της κανονικότητας, η οποία είναι και επί της ουσίας σε ένα σημείο. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον οι τουριστικές υποδομές, πέρα από τις καταστροφές που ήρθαν στα beach bar και υποδομές οι οποίες είναι ήπιες, πάντως δούλεψαν ξανά επανέλθει. Το Σαββατοκυριακό αμέσως. Και οι ιδιώτες δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό, κύριε Θάνο, για να κάνουν αποκατάσταση των ζημιών γρήγορα, να τα καθαρίσουν, να τα τακτοποιήσουν και όλο το παραλιακό μέτωπο που επλήγει εκείνο το κομμάτι στη Νέα Προποντίδα αμέσως ήρθε στα κανονικά του και άλλαξε μορφή. Τώρα θα πρέπει να δούμε φυσικά να αποκατασταθούν και των ιδιωτών οι ζημίες. Έτσι, έγινε η καταγραφή, θα πρέπει να γίνουν και επαγγελματίες. Μόνο στην Κασάνδρα πάνω από 9.000 αφημοί τουριστικών επαγγελμάτων υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε με άμεσο ή έμεσο τρόπο πώς η τουριστική οικονομία χτυπήθηκε στην προκειμένη περίπτωση. Βλέπουμε όμως ότι θα πρέπει να επανέλθουμε εμείς, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή όπως το έχουμε κάνει και είμαστε συντονισμένες ενέργειες και με τον ΕΟΤ κατά τόπους, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνιακά να καλύψουμε όλο αυτό το κομμάτι των κακών εικόνων και της κακιάς εμπειρίας που είχαν αυτό το κύμα των επισκεπτών. Φυσικά οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, δεν μπορούμε να τις γυρίσουμε πίσω, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι ήταν ένα παροδικό φαινόμενο και ότι ο προορισμός, αν μη τι άλλο, αντεπεξήλθε. Ότι άντεξε, άντεξε. Δεν χάνεται το υπόλοιπο της σεζόν, θα σωθεί δηλαδή. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε αυτή την εικόνα από τους παίκτες τουριστικής αγοράς και αυτό είπαμε ότι έγινε γιατί επανήλθε πάρα πολύ γρήγορα το κομμάτι των υποδομών. Δηλαδή η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έγινε μέσα σε περίπου 36 ώρες, σχεδόν στο 80% της Χαλκιδικής, οπότε δεν είχαμε αυτό το κύμα της μαζικής φυγής. Σίγουρα θα επηρεαστεί, αλλά δεν θα χαθεί η σεζόν. Ο κύριος Στοχάρης, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα, πώς είναι σαν υπουργός τουρισμού, κύριε Θάνο, και πώς βλέπετε τη μελλοντική συνεργασία με αυτήν την δομή του Υπουργείου Τουρισμού, της νέας κυβέρνησης πλέον? Το Υπουργείο Τουρισμού έχει... Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα οριζόντιο όμως Υπουργείο. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο για να δείξει έργο θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλα Υπουργεία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά είναι ένα Υπουργείο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και με τους ιδιώτες και με τις περιφέρειες και τους κατατόπους δήμους. Άρα το κομμάτι της συνεργατικότητας είναι το Α και το Ω. Για να μπορέσει να κάνει το άλμα προς τα εμπρός σε επίπεδο υποδομών που χρειάζονται τουριστικά οι περιοχές. Άρα θα πρέπει με το υποδομών και το μεταφορών να είναι σε πολύ καλή συνεργασία. Και σίγουρα με τις κατατόπου περιφέρειες στο κομμάτι της προβολής και στο κομμάτι της συνεργασίας. Εμείς, ειδικά στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουμε διαμορφώσει ένα πλάνο ώστε να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην προβολή του τόπου μας στο εξωτερικό.
Θα το παραθέσουμε αυτό στον Υπουργό. Ήδη έχουμε κάνει πρώτες συναντήσεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει ότι θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην ιστορικότητα της Μακεδονίας, είτε μέσω της προβολής και του προορισμού και των πολιτιστικών φορέων, αλλά και των προϊόντων που παράγονται εδώ. Οπότε και μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού περνάει αυτή η δράση. Οπότε έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργειών που θα πρέπει να δούμε, και όχι μόνο ως Κεντρική Μακεδονία, αλλά και με τις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βέβαια, προηγούνται κάποιες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Καλλικράτη, που μάλιστα σήμερα ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Τζικός σας, είχε τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί με τον καινούργιο Υπουργό Εσωτερικών, γιατί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες διοικητικές. Έτσι, στο Κλεισθένη θα επηρεάσει για τις περιφέρειες, γιατί οι Δήμοι περιμένουν πώς και πώς να μπορέσουν να γίνουν οι τροπολογίες, να ψηφίσουν κάποιες τροπολογίες, μία-δύο όσο χρειάζεται, για να μπορέσουν να διοικηθούν απρόσκοπτα, όπως τονίζουν. Έτσι. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ο Κλεισθένης, θα πρέπει να λειτουργήσουμε από το Σεπτέμβριο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και φυσικά ο μεγάλος μας στόχος είναι να γίνουμε ακόμα πιο ευέλικτοι στις διαδικασίες, ώστε να απορροφήσουμε περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο των υποδομών, στο επίπεδο των υπηρεσιών, ώστε να κρατήσουμε το καλό κλίμα, το καλό momentum που έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικά στο κομμάτι της προσέλκυσης ξένων τουριστών και τα επόμενα χρόνια. Αυτή η σεζόν θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν επανέλθει ο ανταγωνισμός, ειδικά στο κομμάτι της Τουρκίας, πολύ ισχυρός. Στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι και στο επίπεδο των τιμών και στο επίπεδο των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι και φυσικά να δείξουμε ακριβώς την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια που είναι το νούμερο ένα που αποζητάει ο επισκέπτης. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι η σεζόν δεν πρέπει να χαθεί τώρα δεν θα χαθεί, αλλά δεν θα πρέπει να ζημιωθεί και η επόμενη σεζόν που έρχεται, γιατί ξέρετε στον τουρισμό πάντα λειτουργούμε και τα φαινόμενα φαίνονται αργότερα, δεν φαίνονται τόσο άμεσα, γιατί το σύνολο των κρατήσεων, ειδικά από ξένους tour operator, έχει διαμορφωθεί για αυτή τη σεζόν, οπότε δεν μπορεί να επηρεαστεί και πολύ. Αλλά αυτό που πρέπει να μην χαθεί και να μην επηρεαστεί είναι και η επόμενη σεζόν. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πολλή δουλειά και για το χειμώνα. Ο εσωτερικός τουρισμός επηρεάστηκε από την προσφυγή στις κάλπες, δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές, αμέσως, μέσα σε τρεις εβδομάδες. Σίγουρα. Και γενικότερα και η καταναλωτική κίνηση επηρεάστηκε. Πάντα επηρεάζεται. Σίγουρα βοηθάει ότι δεν πήγαμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό για τη χώρα. Και νομίζω ότι πλέον και ο Αύγουστος θα είναι εξαιρετικά καλός και σε επίπεδο αφήξεων, αλλά και σε επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εισπράξεων. Βλέπουμε ότι από την Τράπεζα της Ελλάδος τα πρώτα μηνύματα για το 2019 είναι ότι έχουμε πολύ αυξημένες τουριστικές εισπράξεις σχέση με το 2018. Θέλουμε αυτό να παραμείνει και το καλοκαίρι. Και θέλουμε να παραμείνει στο σύνολο της σεζόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε πλέον για τουριστικές αφήξεις και για εισρωές, να αφήνουν και προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε ότι όταν πιέζεται ένας τουριστικός προορισμός, όπως παραδείγματος χάρη Κασάνδρα, που είναι ίσως ο πιο πιεσμένος τουριστικά προορισμός που χτυπήθηκε, πόσο πολύ, μάλιστα 1 εκατομμύριο αυτής τουρίστες ήταν την ώρα που χτυπήθηκε από αυτό το βίο καιρικό φαινόμενο. Ένα εκατομμύριο τουρίστες βρισκόταν στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, γιατί πέρασε και η Σιθωνία, δεν ήταν μόνο η Κασάνδρα. Ένα εκατομμύριο πληθυσμό είχαμε τουριστικό. Αντιλαμβάνεστε πώς έπρεπε να διαχειριστεί αυτός ο πληθυσμός και πώς έπρεπε να αντεπεξέλθουν και οι ιδιώτες και οι φορείς. Νομίζω ότι είχαμε δυστυχώς τα θύματα, που δεν θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό ξανά. Και θα πρέπει πλέον οι υποδομές να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να και πλέον να αντέχουν και σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. Εσείς, κύριε Θάνο, τώρα ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, τα τελευταία πόσο, 3 χρόνια, 2,5? 3 χρόνια. Τι έχετε να πενεύεστε από το έργο σας αυτή τη θητεία? Δεν ρωτάω αν θέλετε, προφανώς και θα θέλατε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο και από την 1η Σεπτεμβρίου με τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα του Περιφερειάρχη για την επιλογή των προσώπων σε αυτές τις θέσεις. Εσείς όμως τι πιστεύετε ότι είναι το πιο έτσι ωφέλιμο που αφήνετε ως παρακαταθήκη?
Θεωρούμε γενικότερα στο σύνολο της διοίκησης, έτσι δεν μιλάω πάντα. Εγώ αναφέρω στο πρόσωπο, δικό σας τομέα, στις δικές σας αρμοδιότητες ουσιαστικά. Επειδή και πάντα γενικότερα και ο, όπως είπαμε, ο Υπουργός Τουρισμού, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού έχει αρμοδιότητες οι οποίες συνάδουν και με άλλους. Και με άλλους άξονες στο κομμάτι αυτό, όπως και στο κομμάτι του πολιτισμού. Η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού και Πολιτισμού ήταν πολύ ορθολογική η εκτίμηση του Περιφερειάρχη που τη συνένωσε, γιατί μπόρεσε να βάλει μέσα στο κομμάτι του πολιτισμού να δώσει μια περισσότερη εξωστρέφεια στο κομμάτι αυτό. Είδαμε φέτος το Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο έχει δώσει μια άλλη μορφή σε ένα μνημείο και πραγματικά δίνει μαθήματα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένας χώρος και να δημιουργηθεί και τουριστικό προϊόν πάνω σε αυτό, καθώς έχει πάρα πολλούς ξένους τουρίστες πάνω σε αυτό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Συνενώσαμε όλους τους φορείς κάτω από μια συνολική στρατηγική. Ανοίξαμε τους ορίζοντες, ειδικά στο κομμάτι το πώς αντιμετωπίζεται ένας τουριστικός προορισμός. Βλέπουμε ότι όλη η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πλέον είναι ένας προορισμός. Παλιότερα υπήρχαν αυτά τα στενά διοικητικά όρια. Άλλο είναι η Πέλα, άλλο είναι η Μαθία, άλλο είναι το Κιλκής, άλλο είναι η Θεσσαλονίκη. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει την ομπρέλα της στο κομμάτι του τουριστικού προορισμού. Δηλαδή, κάνουν πάρα πολλοί τουρίστες ημερήσιες εκδρομές σε μέρη λιγότερα τουριστικά, όπως είναι το Κιλκής, οι Σέρες, ειδικά για το καλοκαίρι. Έχουμε βάλει λοιπόν στη φαρέτρα πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε στην προκειμένη περίπτωση. Ο θεματικός τουρισμός λοιπόν έχει προσεγγίσει αλλιώς τα τοπικά χαρακτηριστικά. Έχουμε φύγει από το καλοκαίρι, έχουμε διευρύνει τη σεζόν. Ο Οκτώβριος είναι πλέον μέσα στα πλαίσια του τουρισμού, που παλιότερα δεν ήταν. Βλέπουμε ότι έχουμε καταφέρει να φέρουμε παγκόσμια συνέδρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επέλεξε τη Θεσσαλονίκη να κάνει το συνέδριο για τον δρόμο του μεταξιού. Μάλιστα και γι' αυτό λόγο βραβεύτηκε και η Υπουργός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και η χώρα γενικότερα αναγνωρίστηκε σε αυτό το επίπεδο. Βλέπουμε ότι θεματικοί άξονες όπως συνεδριακό κομμάτι μπαίνουν μέσα στο κομμάτι του τουρισμού. Πολλές υπηρεσίες διαμορφώθηκαν πάνω σε αυτό. Πάρα πολλοί νέοι επαγγελματίες φύγαν έξω από τη λογική το να κάνουν μόνο ξενοδοχείο. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες διαμορφώνουν μια συνολική αλυσίδα αξίας στο κομμάτι του τουρισμού. Και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν αργός σε όλα αυτά, έδωσε τα κίνητρα, είτε ήταν οικονομικά μέσα από το ΕΣΠΑ, είτε ήταν στο κομμάτι της προώθησης και της προβολής στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η σύμπραξη όλων των φορέων, είτε στο κομμάτι του πολιτισμού, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, ήταν ένας επιδιωκόμενος στόχος. Ο δεύτερος στόχος ήταν να δώσουμε τα περισσότερα κίνητρα οικονομικά και θεσμικά σε παράγοντες. Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά το Film Office. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα έχουμε τη δυνατότητα και από το Σεπτέμβριο θα γίνουν και ανακοινώσεις, καθώς θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή μας από ξένους επενδυτές σε αυτό το κομμάτι. Μας είχατε δώσει μια ιδέα. Λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ καλό βηματισμό. Νομίζω ότι και με την καινούργια κυβέρνηση θα αρχίσουμε να χτίζουμε ακόμα περισσότερο πάνω σε αυτό. Θέλατε να συνεχίσετε την ενασχόλησή σας με το αντικείμενο αυτό της τουριστικής πολιτιστικής προβολής? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ζητάει γενικότερα ο κλάδος είναι να υπάρχει μια ομαλότητα στο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, ώστε να μην γίνονται συνεχείς επανεκκινήσεις. Αυτό το θέλουν και οι διοικήσεις, όπου υπάρχει σωστός βηματισμός και πιστώνεται αυτό στη διοίκηση, αλλά και από τους επαγγελματίες. Οπότε νομίζω ότι και η προσωπική μου θέληση είναι να μπούμε σε μια τέτοια ομαλότητα να υπάρχει και να μην υπάρχουμε συνέχεια. Κατανοητό. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, από εμένα. Προφανώς είναι οι αποφάσεις του. Η διοίκηση είναι συνολική και συλλογικά παίρνουμε τις αποφάσεις, φυσικά από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι κεφαλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θάνο, για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια στο έργο σας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Να έχουμε καλοκαιρία, καταρχάς. Να έχουμε ακριβώς ένα καλό καλοκαίρι και χωρίς κινδύνους και χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα, καλή δύναμη, όποια καθήκοντα και αν αναλάβετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αύριο και πάλι στις 5.30 θα είμαστε κοντά σας με τα αυτοδιοικητικά. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφα. Προσοχή στο κύμα κακοκαιρίας που, όπως είπαμε, θα κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και στη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα το βράδυ τα φαινόμενα τα καιρικά θα είναι έντονα. Μην ξεχνάτε τα μέτρα πρόληψης που κάθε φορά επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι πρέπει να λαμβάνονται. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό σας βράδυ.